Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ το κλειστό του Αγίου Νικολάου, όπου σήμερα έχουμε την 13η αγωνιστική της Master League και το ματσάκι ανάμεσα σε Brothers United και Έλα Πουσέν. Ξεκίνησε λοιπόν και το παιχνίδι με την Έλα Πουσέν να είναι στην πρώτη επίθεση. Οι σημερινοί κυπέδες ξεκινούν με Καλαμαθιανό, Κανελόπουλο, Κατρατζίκη, Σουσί και Πίτο. Μόλις μια πεντάδα διαθέσιμη σήμερα για τις Brothers United, θα κάνουμε και το λάθος νωρίς στο μάτς. Ενώ από την άλλη εξάδα έχουμε για την Λαβούσε, η οποία ξεκινάει με Μπαρκσάιρ, Ζορμπά, Κερφουλά, Μιγιόνι και Κουτσουπό. Δεν πάγω, έχει μείνει ο ανάγνωστου. Θα γίνει το κλέψιμο από τον Κανελόπουλο. Κουτουζής φεύγει στον εθνιδιασμό, δεν θα του κάνει το χατήρι παρά να καταλήξει το σκαλαφιού. Παραμένει έτσι το 0-0 σε αυτές τις πρώτες στιγμές της αναμέτρησης. Brothers United, οι οποίοι μετρούν 4 νίκες και 7 ήττες στην σεζόν. Προέρχονται και από ήττα πρόεδρο στην Flat με 60-52. Από την άλλη, η Έλα Πουσέ έχει ρεκόρ 6-5 και θα έρθει και το τρίπολ τώρα από τον Τζορμπά, ο οποίος θα ανοίξει το σκορ το 0-3. Το καλάθι λοιπόν στο παιχνίδι μας. Όπως έλεγα, η Έλα Πουσέ μετράει 6 νίκες και 5 ήττες στην Master League φέτος. Κανελόπουλος θα βρει και αυτό στόχο για το 2-3. Και μάλιστα οι σημερινοί φιλοξενούμενοι έχουν καταφέρει να ακούσουν ένα σερί διονικών στις τελευταίες αγωνιστικές, τελευταία κόντρα στα Grand Manaria με 61-49. Βάλα στο πλάι στον Μαρκ Σάιρ, ο οποίος θα εκτελέσει για 2 και θα κάνει το 2-5. Ο Κατρατζής θα πάρει και ίδιο στην εκτέλεση και θα βρει και στόχο για το 4-5. Ο Γιόνης κατεβάζει τώρα για την Έλα Πουσέ. Στον Μαρκ Σάιρ Σέκτο και Φουλάς Μιγιόνι εκτελεί για 3-8. Πάλι βρίσκει σίδερο. Ανανεώνει όμως την επίθεση του η Άσπρη. Πάει και Φουλάς με φόρα προς τα μέσα. Θα αναπηδήσει πάλι αρκετές φορές και θα καταλήξει εκτός καλαθιού. Είναι ο Κατρατζής. Είναι δίπλα του στον Κουτουζή. Για 2 από εκείνον, είναι άστοχο όμως, μαζεύει το rebound το Park Side. Θα αφήσει έξω τώρα Κερκουλάς τον Μιγιόνι. Πάλι ζητάει ο Μιγιόνις, αυτόν θα πάει μπαλά. Βρίσκει τρόπο να φτάσει κοντά στην αντίπαλη ρακέτα και να χτυπήσει για το 4-7. Είναι όρθιος για να γνωρίσει τώρα στο πλάι. Να δούμε αν θα περάσει σε λίγο εντός παρκέ. Σουβιαδίο τώρα εύστοχο από τον Πίτο για το 6-7. Καλό ξεκίνημα και από τις δύο ομάδες. Μόλις ένας πόντος της φορίζει. Μιγιόνις να αφήνει δίπλα του στον Κουτσούκο, ο οποίος δεν μπορεί να τελειώσει καλά τη φάση. Κουτουζής φεύγει στον εθνιδιασμό και θα τελειώσει με επιτυχία για να βάλει μπροστά την ομάδα του για το 8-7. Πρώτο προβάδισμα σήμερα για τους Brothers United. Κουτσούκος για 3, αδύναμο το σουτ. Μάζεσαι ο Καλαμαθιανός και αφήνει στον Κατρατζή για να κατεβάσει εκείνος. Κατρατζή συνεχίζει με την μπάλα στα χέρια, 13 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Έγινε το κλείσιμο τελικά. Ο Μαρκ Σάιρ φεύγει στον εφηδιασμό. Με το δεξί χέρι θα τελειώσει τη φάση. Έχει κερδίσει το φάουλ, το οποίο είναι και το πρώτο που γίνεται στο παιχνίδι. Και θα έχουμε παραλληλά και τις πρώτες βολές για τον παίκτη της Έλα Πουσέ. Thank you.
και η δεύτερη. Θετικό rebound όμως από τον Κουτσούκ, ο οποίος έδωσε τη μάχη του. Δεν βγήκε νικητής τελικά. Η μπάλα είναι και πάλι για την Ελαπούσε, καθώς όπως παραδέχτηκε ο Πίτος προς τιμήν του. Εκείνος πέταξε την μπάλα εκτός. Και ο Κουλάς έμεινε μόνος του. Εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία του. Πίτος δείχνει ταχύτητα, αφήνει δίπλα στον Κατρατζή. Πάσα έξω για τον Κουτουζή. Θα βρει την πάσα για τον Κανελόπουλο. Πολύ ωραία προσπίση από εκείνον. Δεν έβαλε το σούτ όμως στη συνέχεια. Και Κουλάς κατεβάζει. Πάσα στον Μπαρκσάιρ. Ένα σούτ από το πλάι το οποίο θα βρει στόχο. Με το προβάδισμα και πάλι της Λαπούσε. 8-9 τώρα. Κουτουζής. Το πάρει το τρίποντο, δεν βρίσκει όμως το αυτό. Ο Γιόνις παίζει με τον Κερκουλά. Δεν μπορεί να βρει διάδρομο, πάσα έξω. Σορμπάς, γίνει το λάθος. Όχι τελικά διορθώνει ο Μπαρτσάιρ, αλλά έχει ολοκληρώσει και ο χρόνος της επίθεσης. Χάμενη ευκαιρία λοιπόν για τους φιλοξενούμενους. Με το 8-9 να παραμένει στο σκορ 4-32 πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλεπτού. Κουτουζής είναι στο πλάι. Σουτ για 2, πόντους είναι για 3, για 3 τελικά. 11-9. Στο σύνδιο πλέον η γηπεδούχη. Ζώνη τώρα από τους πράσινους. Γιόνις θέλει να απαντήσει, να τα καταφέρει. 11-12. Άνος η απάντηση από τον Μιγιόνι. Και πάλι μπροστά η Ελαπούσε. Κατρατζής. Καλαματιανός αφήνει και πάλι στον Κατρατζή. Πατάει γερά στα δύο του πόδια. Πολύ καλή όμως η άμυνα από τον Μπαρκσάιρ, ο οποίος τον δυσκόλευε στο τελείωμα. Μιγιόνις αφήνει δίπλα του και παίρνει ξανά. Κουτσούκος έχει βρεθεί καλά την αντίπαλη ρακέτα. Έκανε έναν αποδολή, το οποίο δεν ήταν καλό όμως. Κουτουζής. Κανελόπουλος πέρασε στον Πίτο. Ρίξε δυναμικά ο Μπαρτσάιρ. Έκανε το φαουλ στον αντίπαλό του. Να του επέτρεψε να εκτελέσει, ωστόσο θα πάει τώρα στην γραμμή για δύο γόλες ο Πίτος. Επτά στο πρώτο μαδικό και έτσι ελαπούσε το μάτς. Από ένα έχουν οι δύο ομάδες μέχρι στιγμής. Μέσα η πρώτη βολή. Βάζει και την δεύτερη. Με το 13-12. Τσούκος συγκρατεί. Η Ρόζορ Μπάσκο θα εκτελέσει κιόλας ο ίδιος και θα το βάλει κιόλας. 13-15. Κάνει και να το θέλει αυτό το σούτ ο Ζορμπάς. Δικαίως και για την επιλογή του. Κατρατζής. Οργανώνει τώρα για τους Brothers United. Παίρνει ο Κουτουζής. Πάει να του δώσει το σκρίνο ο Κανελόπουλος. Εκτελέσει για δύο, θα το βάλει. Θα κερδίσει και το φαουλ ο Κουτουζής από τον Μιγιόνι. Θα ισοφαρίσει 15-15 τώρα. Και έχει και δικαίωμα για μία βολή. Τώρα έβαλα στα χέρια του και έτοιμος για τη συμπληρωματική βολή ο Κουτουζής. Έτσι το στήκε σε αυτή 16-15. Και πάλι γυρεύει μπροστά. Γιόνις. Και κάνει τις επιλογές του Κουτσούκος, αφήνει στον Μπαρκσάιρ. Πολλά
περάσεις λίγο πιο πίσω από τη βολή, θα βρεις το σου. 16-17, ακόμα μια φορά που το προβάδισμα αλλάζει χέρια σε αυτά τα πρώτα λεπτά του μάτς. Η Ράτσελα Πούτε να πάρει το τιμόνι στα χέρια της. Βίτος από το πλάι, δεν βρίσκει στόχο αυτός. Κατεβάζει ο Μιγιόνιτς. Κοιτάει έξω και παίρνει ο Ζορμπάς. Δεν θα το βάλει τώρα το τρίποντο. Αλλά είναι για τους Brothers United όπως λέει ο ρέφερι. Αλλάζει τελικά η απόφαση. Ενώ έχουμε και μία παρατήρηση στον Μιγιόνι. Ακόμα ένα τρίποντο από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Αντρατζής Κανελόπουλος θα πάρει την εκτέλεση. Βγαίνει και το rebound από τους άσπους. Ζορμπάς Πυρομιγιόνις βγαίνει προς τα έξω, δίνει και πάλι στον Ζορμπά. Για δύο πόντους τώρα η εκτέλεση με την βοήθεια. Ο ταμπλό θα μπει στην παλιά στο καλάθι. Το 16-19. Βίτος. Παπαθιανός στα 12. Παίρνει στον πίσω 7 δευτερόλεπτα ακόμα για τους πράσινους. Ο Κουζής θα εκτελέσει τελικά, είναι αδύναμο όμως το σουτ. Πολύ καλή άμυνα και από τον Μιγιόνι επίσης, ο οποίος δυσκόλεψε τον αντίπαλό του στο να βρει κάποιο ελεύθερο σουτ πίσω από τα 6.75-43 δευτερόλεπτα ακόμα στην πρώτη περίοδο. Φτάνει ο Μιγιόνις, αφήνει στον Μπαρτσάιρ. Περνάει από τον Πίτο εκείνος. Ανοίγει από την ισορροπία του στον αέρα και έτσι έδειξε πάρα στο καλάθι. Κουτουζής, βγήκε η άμυνα. Μιγιόνις. Στη γωνία ο Μπαρτσάιρ. Κουτουζής δεν έχει επιστρέψει στην άμυνα, έτσι αμένονται με 4 παίκτες του Brothers United. Τώρα έχουμε και επιλογή μπροστά των συμπαίκτες, ο οποίος έχει μείνει ξεχασμένος στην άλλη πλευρά και θα σκοράρει τέλος για το 18-19. 4 δευτερόλεπτα. Μιγιόνις, 1 δευτερόλεπτο, δεν πρόλαβα να εκτελέσει οι φιλοξενούμενοι, θα να το κάνει ο Μιγιόνις, θα την απασάρει. Φινάλι λοιπόν του πρώτου δεκαλέπτου με το σκορ στο 18-19. Επιστρέψαμε και πάλι για να ξεκινήσει τώρα το δεύτερο δεκαλεπτό της αναμέτρησης ανάμεσα σε Brothers United και Λαπούσε. Μόλις ένα σχόλιο χωρίς τις δύο ομάδες, το 18-19 βρίσκεται το σκορ. Έγινε και το κλέψιμο από την Λαπούσε, θα τελειώσει με ένα καλάθι αυτός ο συνδυασμός. Ο Backside θα βρει στόχο. Και το 18-21. Καρελόπουλος έντρα στην άμυνα του, τον Φουλάδα τα καταφέρνει. Μπαρτσάιρ, Πυρομιγιόνις, βλέπει τις επιλογές, θα φαίνει και πάλι στον Μπαρτσάιρ. Στην αδύνατη πλευρά και θα εκτελέσει για τρεις ο Μιγιόνις, δεν σχωρείτε. Για το 18-24 τώρα, για πρώτη φορά και ξεφεύγουν στους 6 πόντους οι σημερινοί φιλοξενούμενοι. Καραματιανός, Πυροπίτος, τέλεσε κιόλας από το πλάι και Αρχουλάς είναι εκεί για να μαζέψει. Κυρία να ανεβάσουν κι άλλο το προβάδισμα τους φιλοξενούμενοι. Μας φτάνει στον Μιγιόνι, θέλει να πλησιάσει αυτός. Και Αρχουλάς είναι μόνος του, δεν σημαδεύει σωστά, όμως εκεί είναι ο Κουκούπος ο οποίος θα μαζέψει. Με το δεξί χέρι τώρα ο Μπαρτσάιρ θα βρει στόχο και πάλι για το 18-26.
7-0 έχουν καταφέρει να κάνω, το 18-19 οι φιλοξενούμενοι. Είμαι απίσω τώρα από τον Κουκουτζή. Και πάλι αδυνατούν να βρουν καλά του Brothers United, οι οποίοι παραμένουν από τη στο δεύτερο δεκάλεπτο. Έγινε το πλέψιμο εδώ, που τους δεν είχε τα μάτια του στην μπάλα. Και έτσι εκείνη κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου. Προσπάθησε να τον βρει γρήγορα ο Πίτος, αλλά τελικά η συνεργασία δεν βγήκε για να έρθει και ο συνδυασμός. Και Χουλάς, ο Τσούκος αφήνει στον Μιγιόνι και αυτός με τη σειρά του τον Ζορμπά. Εκτελεί για τρεις αυτός. Και ανεβάζει τώρα την διαφορά στους 11-18-29. Μια πρώτη φορά σε διψήφιο αριθμό η διαφορά στο σημερινό μάτς. Την Ελλάδα να ξεκινάει καλύτερα αυτό το αυτή τη δεύτερη περίοδο. Κουτουζή θα σκοράρει τώρα για τους Brothers United. Για το 20-29. Παξαίρ, Ζορμπάς, πίνει στον Μιγιόνι, προσποιείται για να περάσει τον Κουτουζή, ωραία, γυρίζει μπαλά στην επίθεση της Ελαπούσε για να βρεθεί μόνος του ο Τσεχουλάς, αλλά ήταν κακό το σύγκριτηρε. Δύο δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι για τους άσπρους. Κάποιος θα πρέπει να πάρει και να εκτελέσει. Ο Μιγιόνι θα είναι αυτός, θα το κάνει, χωρίς αποτέλεσμα όμως. Και είπα σαν μισό φάτο με την Κουτουζή, δεν έφτασε ποτέ σε εκείνη η μπάλα. Μιγιόνις αφήνει στον Κουτσούκο. Μαρξάιρ, πήγε και βγήκε η μπάλα. Κατρατζής. Ωραία μπάλα φαίνει στον Κουτουζή. Μπροστά του έχει τον Μιγιόνι. Κουτουζή θα σηκωθεί για τρεις, δεν βρίσκει στο χώμος. Επιμέρους 2-10 σε αυτή τη δεύτερη περίοδο μέχρι στιγμής, με κάτι παραπάνω από 6 λεπτά να απομένει για το φινάλε της. Ζορμπάς αυτόχισε. Κουτουζής δέχτηκε το φάουλ. Κόπηκε και στην συνέχεια από τον Κουτσούκο. Ενώ για πρώτη φορά τώρα στο μάτι θα περάσει ο αναγνωστού από την πλευρά της Ελαπούσε. Παίρνει την θέση του Κουτσούκου. Μέσα η πρώτη. Για το 22-29. Μιγιόνις. Μπάλα πάει στο πλάι, Μπαρκσάιτ θα εκτελέσει για δύο. Δεν έφτασε όμως. Μπάλα παραμένει σε άστρα χέρια. Το σκρίνο Μιγιόνις θέλει να συνεργαστεί με τον Κερκουλά. Θα γίνει τελικά το κλέψιμο και θα δεχτεί και το φόλο ο Πίτος. Πίτος αφήνει στον Κουτουζή. Θέλει να βρει τον Κανελόπουλο, πάσα όμως θα παρακινδυνευμένη. Τελικά το λάθος. Μιγιόνις. Σπυρός Ζορμπάς. Μιγιόνις περνάει κάτω από την αντίπαλη ρακέτα, αφήνει έξω τον Μπαρκσάιρ. 7 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση. Ένα σούτ από το πλάι. Δεν βρίσκει στόχο ο Μιγιόνις. Θα γίνει και το φάουλ στη συνέχεια από τον Κερκουλά. Φάουλ νούμερο 3. Αυτό για τους φιλοξενούμενους. Κανένα φαουλ μέχρι στιγμής από την πλευρά των Brothers United σε αυτή την δεύτερη περίοδο. Αλμαντιάνος αστοχή με το δεξί.
Τελευταία 4,5 λεπτά προς την ανάβολα του ημιχρόνου. Το σκορ παραμένει στο 22-29. Μας απέναντι για τον Βαλκσάιρ και ο Φουλάς παλεύει να συγκρατήσει την μπάλα, θα το καταφέρει. Μιγιόνις, 4 δευτερόλεπτα, 3. Πρέπει να σηκωθεί ο Μιγιόνις, κάνει το βήμα στο πλάι, θα πάρει το τρίποντο και θα το βάλει κιόλας. 22-32, προλαβαίνει το ρολόι και σημαδεύει και σωστά ο Μιγιόνις για να πάει και πάλι στη συνέχεια την ομάδα του. Είναι ο Σερβάστορα πάνω του. Δικτός. Περνάει με τα αριστερό χέρι, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Για το 24-32. Σερβάς κάνει την κίνηση και Φουλάς με ωραίο σύνθα του δώσει. Μπαρξάιλ στα δεξιά. Πάλι και Φουλάς γυρίζει ωραία για να ξεφύγει από την άμυνα και να σκοράρει για το 24-34. Φέρνουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο τρίλεπτο της δεύτερης περίοδου. Κουτουζής. Στην πολιτικό σημεία βρήκε την πάσα στο πλάι και ήρθε και το τρίποντο από τον Κατρατζή για το 27-34. Τράβηξε πάνω το αρκετούς παίκτες ο Κουτουζής, έμειναν ενόχλητος στο πλάι ο Κατρατζής. Έριξε τώρα μια φορά στους 7. Σουρμπάς, Βίκος παρεμβαίνει και πετάει εκτός την μπάλα. 9 δευτερόλεπτα να απομένει στο ρολόι για την επίθεση της Λαπούσε τώρα. Ο Γιόνις ανενόχλητος τον άφησε, η άμυνα ξεχάστηκε. Και συνέχεια αναγνώστη, πετάξε εκτός την μπάλα. Είναι ο Κουτουζής. Πίτος του φτιάχνει ωραία χώρο. Έχει χρόνο να σημαδέψει ο Κουτουζής, θα το κάνει σωστά. Και θα μειώσει σε 30-34. Σειρά τώρα να βρει στόχο πίσω από τα 6.75. Δεύτερος συνεχόμενο τρίποντο για τους Brothers United. Πλησιάζουν στο μείον 4. Μπαρξάιρ, τον αναγνώστου και Φουλάς τώρα. Πάσα έξω, Ζορμπάς, θα έρθει η απάντηση. 30-37. Και έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Συνέχεια στην δράση με 1-19 να απομένει στο ρολόι για το φινάλι της δεύτερης περίοδου. 30-37 το σκορ. Θα κρατήσει πάει από τα αριστερά. Έχει δεχτεί το φάουλ. Το οποίο το έχει κάνει ο Κουτσούκος. Έτοιμος στην γραμμή των βολών ο Κατρατζής. Τώρα και για την δεύτερη. Θα την χάσει. Θα αναλάβει το 30-37 λοιπόν από το ζευγάρι βολών του Κατρατζή. Ενώ μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Και ο Μιγιόνις από τον Μπαρξάιρ που του ζεις. Το έκανε το φάουλ. Φάουλ που είναι μόλις το πρώτο των πρασίνων στην δεύτερη περίοδο. Γιόνις βρήκε λίγο χώρο, δεν έφτασε όμως και η μπάλα πέρασε και εκτός. 47,5 τώρα στο ρολόι. Είναι ο Κατρατζής, ο Καλαματιάνος με συγχωρείτε τώρα αφήνει στον Πίτο. Κατρατζής, δουλειά στη γωνία, θα σηκωθεί για τρεις. Το βάζει, 32 δευτερόλεπτα ακόμα. Μπαρξάιρ στον Μιγιόνι. Και Φουλάς.
Πάλι μπαλά στον Μιγιόνι. Μαρκ Σάιρ μπροστά από τον Καλαματιανό, δεν μπορεί να τον νικήσει. Κανελόπουλος μαζεύει. 14 δευτερόλεπτα όλα για τους πράσινους. Μπαλά στον Κουτουζή. 7 δευτερόλεπτα, 6. Στα 4 ξεκινάει την προσπάθειά του, στέκεται μπροστά από τον αντιπαλό του και θα ευστοχίσει για το 32-37, το οποίο θα είναι και το σκορ της δεύτερης περίοδου. Επέστρεψαν οι δύο πεντάδες και πάλι στο παρκέ και όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το τρίτο δεκάλεπτο, το οποίο βρίσκει μπροστά τους σημερινούς φιλοξενούμενους με 32-37. Σε σύν 5 δηλαδή βρίσκεται η Έλα Πούσε στο μείον 5. Οι Brothers United. Ο Μορμπάς θα δεχτεί το φάουλο από τον Πίτο, τα βάζει με τον εαυτό του εκείνος, καθώς έκανε ένα βήμα τέτοιο πιο μπροστά από ό,τι χρειαζόταν. Και Χουλάς έκλεψε τώρα ο Πίτος. Είναι στον Κουτουζή. Κουτουζής είναι στον Κατρατζή. Είναι την πάσα εκείνος για τον Κουτουζή και πάλι την βρήκε. 4 δευτερόλεπτα δεν βρήκα διαδρόμου στη πράσινη και έτσι αναγκαστεί να πάει ένα τρίποδο τώρα ο Κουτουζής. Ενώ έχει γίνει και φόλο τον Κερκουλά. Έτσι θα κέρδισε τις τρεις βολές τώρα. Ο παίκτης των Brothers United εκεί που επίσης φαινόταν χαμένη. Και σε αυτό το φάουλ που μπορεί να φέρει και τρεις πολλούς πόντους για τους πράσινους. Πρώτο όμως ο Κουτουζής. Βάζει την δεύτερη. 33-37 τώρα και έχει ακόμα μία να εκτελέσει, την οποία και θα βάλει για το 34-37. Γιόνις. Σορμπάς. Πάσα απέναντι για τον Μπαρκσάιρ. Κόβει την μπάλα με το πόδι όμως ο Πίτος. Μπαρκσάιρ. Πάσε να πασάρει στον αέρα, δεν του δείχνει όμως η επιλογή. Κουτουζής πάει μόνος στη φάση. Θα βάζει και κόντρα σε όλους. Η κατοχή είναι και πάλι για τους Brothers United. Μπαρκσάιρ αφήνει στον Μιγιόνι και πάλι Μπαρκσάιρ. Ξανά Μιγιόνις από την κορυφή, θα εκτελέσει, δεν βρίσκει στόχο. Ο Τσούκος έδωσε τη μάχη του. Οι πράσινοι όμως γίνουν νικητές τελικά, καθώς η κατοχή πάει στα χέρια τους. Καλαματιάνος. Παίρνει και πάλι από τον Πίτο. Θα περάσει, θα πάει στο ανάποδο lay-up, δεν μπορεί να τελειώσουν καλά τη φάση. Ήταν σχεδόν ανενόχλητος εκεί ο Καλαματιανός, αλλά τα χάλασε στο τελείωμα. Γιόνις στον Parkside. Για δύο πόντους εκείνος θα βρει στόχο. 34-39.
Πίτος αφήνει στον Κουτουζή. Κουτουζής βλέπει τις κινήσεις, απομακρύνει το Κανελόπουλος, μένει μόνος με τον Κερκουλά, ο οποίος θα του κάνει την τάπα. Πολύ καλή άμυνα από το παίκτη της Ελαπούσε. Έχουμε και ένα χτύπημα πάνω στον Μιγιόνι. Πάμε σε μια διακοπή. Και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε και έχει δοθεί και μια τεχνική ποινή στον Μιγιόνι, ο οποίος αποσύρθηκε στον πάγκο. Διαμαρτυρήθηκε για την φάση νωρίτερα. Και έχουμε τώρα μια βόλη για τους πράσινους. Συνεχίζουν και τα λένε οι παίκτες της Ελαπούσε με τον ρέφερι. Τώρα ο Κουτουζής είναι έτοιμος να εκτελέσει την βολή. Θα την χάσει. Και έτσι δεν αλλάζει αυτό το 34-39. Κερκουλάς συνέχεια στο παιχνίδι με την Ελαπούσε να είναι στην επίθεση. Παντσάιρσον και Κουλά. Ωραία κίνηση από εκείνον. Βρίσκει τον Κουτσούκο και θα τελειώσει τη φάση. Τρομερά εδώ εκτυλίχθηκε η επίθεση για τους φιλοξενούμενους. Για το 34-41. Όλα τα λεφτά. Η κίνηση και η πάσα στη συνέχεια από τον Κερκουλά. Στην 7 τώρα η Ελαπούσε. Πίτος έμεινα μαρκάριστος και εκτέλεσε. Εδώ 36-41. Μαξάρι κατεβάζει. Κερκουλάς. Πίτος του δίνει λίγο χώρο. Αφήσει τον Ζορμπά εκείνος. Ας το πω το τρίποντο. Μας έδω Κανελόπουλος. Κατεβάζει κιόλας για τους πράσινους. Τώρα θα αφήσει έξω. Καταζήτησε τσεκάρει γύρω τις επιλογές που έχει. Θα αφήσει τον Κανελόπουλο, εκτελεί αμέσως αυτός. Είναι η άμυνα από τους άσπρους. Ζορμπάς. Δεν είναι ξανά ο Ζορμπάς. Πάσα τυφλή για τον Κουτσούκο. Ο ίδιος ο Ζορμπάς θα πάρει την εκτέλεση στην συνέχεια. Πίτος καθαρίζει το rebound. Καθραζής. Μπροστά του Ζορμπάς για να τον παίξει άμυνα. Άνοι προς στιγμήν την κράτησε εντός όριων ο Κατρατζής. Έτσι η βράδυ συνάζει παραμένει στην επίθεση. Με 6 δευτερόλεπτα όμως τώρα να απομένει στο ρολόι. Αυτό βλέπει ο Κουτούζης και αναγκάζεται να εκτελέσει. Δεν αλλάζει το σκορ. Μαρξάει ραπέζι για τον αντιπαλό του. Πάσα στον Κερκουλά. Κοντά γνώστου, 9 δευτερόλεπτα τώρα για τους άσπρους. Έκλεισε η άμυνα των πράσινων. Πίτος και Κανελόπουλος θέλησαν να σταματήσουν την πάσα. Έχει γίνει όμως το φάουλ. Και έχουμε και μια διακοπή τώρα για time out. Τέσσερα για 15 ακόμα για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Μαρξάιτ θα σταθεί για δύο. Είναι άστοχο το σούτ του Κουτσούκος, έχει μια δεύτερη ευκαιρία. Αλλά και αυτή θα έχει την ίδια κατάληξη. Θα κρατήσει. Κανελόπουλος. Και φτώχισε κιόλας. 38-41. Το τρίποντο πλησιάζουν πλέον οι Brothers United. 3.40 ακόμα στο ρολόι για το τέλος της περίοδου πάντα. Κερκουλάς βρίσκει από δύο του, γράπωσε και την μπάλα μέσα από τα χέρια ο Κουτουζής. Έχει και δύο επιλογές δίπλα του.
3-1-2, έχασε την μπάλα ο Κουτσουζής, ο οποίος το επέλεξε να την κρατήσει για να πλησιάσει ο ίδιος τότε στην αντιπαλή ρακέτα. Γι' αυτό και είδατε την έντονη αντίδραση στη συνέχεια για το λάθος που έκανε. Ζορμπάς αργά-αργά φαίνει στον Κερκουλά. Και φεύγει και πάλι και ωραία τον Κανελόπουλο. Μια κίνηση που έκανε και νωρίτερα ο Κερκουλάς θα την κάνει και τώρα. Θα σκοράρει κιόλας επίσης ενώ έχει κερδίσει το φαουλ 38-43. Δείχνει τώρα το σκορ και δικαίωμα για μέση πληρωματική βολή. Μέσα και αυτή 38-44. Καλαματιανός. Δίπλα του ο Κανελόπουλος επιλέγει τον Κατρατζή εκείνος. Κουτσουζής και πάλι στον Καλαματιανό η μπαλά, έχει πάλι πλάτη τον Ζορμπά. Γυρίζει, σηκώνεται και φτωχή για το 40-44. Γιόνις. Ζορμπάς τώρα. Βρίσκει και πάλι τον Γιόνι. Μια ψηλή πάσα για τον Κερκουλά. Ο Μπαρξάρης στα 8 δευτερόλεπτα. 6 τώρα. Ο Τσούπος έκοψε, ο Μιγιόνις πήρε εξαιρετικά και σκόραρε επίσης. Ακόμα πιο ωραία. Για το 40-46 ενώ τώρα έχουμε ένα χτύπημα στην πλευρά των Brothers United. Ευρωπαίοι καλούν και time out. Επιστρέψαμε, δεν δείχνει να έχει κάτι σοβαρό ο Καλαμαντιανός. 40-46 λοιπόν το σκορ, 2 και 14 ακόμα στο ρολόι για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. 3 δευτερόλεπτα τώρα από τον Κανελόπουλο. Γιόνις κατεβάζει. Ζορμπάς, πάσα στον Κερκουλά, Μιγιόνι στον Κουτσούπο, 7 δευτερόλεπτα, Κερκουλά στον Μιγιόνι, αυτός θα εκτελέσει τα 4. Βάλα στα χέρια των Πρασίνων και του Κουτσούπο συγκεκριμένα. Να πάει μόνος στην προσπάθεια, κάνει και φάουλ, δεν υπάρχει κάτι όπως λέει ο ρέφερι. Μιγιόνις. Πουλάς του δίνει και πάλι για να δυναμικά πάνω του ο Πίτος. Μπαρξάιρ κλείνει και πάλι άμυνα των Πρασίνων. Ζορμπάς θα βρει ένα σούτ από το πλάι. Θα του κάνει το χατήρι μπάλα για το 40-48. Μια δευτερόλεπτα ακόμα πριν να μπούμε στο τελευταίο λεπτό της περίοδου. Θα κρατήσει. Κουτσουζής εκτελεί, βρέθηκε και στο παρκέ. Συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι. Ζορμπάς αφήνει στον Μιγιόνι, αυτός θα σταθεί για 3. Ένα τρίποντο στον εφηδιασμό από την Ελαπούσε, το οποίο θα έχει και αποτέλεσμα. 40-51. Στις 11 ξεφεύγουν ξανά οι άσπροι. 36 δευτερόλεπτα ακόμα. Πίτος στέκεται από τη βολή και βρίσκει στόχο για το 42-51. Μια επίθεση 24 δευτερολέπτων τώρα για την Λαπούσε. Μιλιώνει θέλει να εκμεταλλευτεί όλα τα δευτερολέπτα. Τώρα ξεκινάει η επίθεση στα 8 δευτερολέπτα, κάνει το βήμα πίσω και πουλάς του δίνει και πάλι. Παρακαταλήγει στον Ζορμπά. Κερκουλάς εκτελεί, έχει βρει το χέρι του ο Καλαματιανός. Έτσι το τρίτο δεκάλεπτο θα τελειώσει ύστερα από τις τρεις βολές του Κερκουλά. Στη γραμμή. Λοιπόν, ο παίκτης της Λαπούσε
αστοχή στην πρώτη. Δεν αλλάζει στο 42-51. Στην δεύτερη για το 42-52 και πάει και πάλι την διαφορά σε διψήφιο νούμερο. Χάνει την τρίτη. Και έτσι το σκορ της τρίτης περίοδου είναι το 42-52. Ξεκίνησε να μέτραει αντίστοφα και το τετάρτο δεκαλεπτό της αναμέτρησης. 42-52 βρισκόμαστε τώρα με την Έλα Πούσε. Έχει πάρει και πάλι μια ληψήφια διαφορά στο μάτς. Κέρια τώρα εδώ για εχνηδιασμό των άσπρων. Και πουλάς προτίμησε να πασάρει, νομίζω θα μπορούσε να τελειώσει και στη φάση. Μπαρκ Σάιρ στον Κουτσούκο, εκείνος τον Μιγιόνι. Πάσα τώρα για τον Κορμπά, ο οποίος θα εκτελέσει και χωρίς από τα 6.75 και βρίσκει τόσο προσπάθειά του. Ανελόπουλος, πίτος αφήνει πιο πίσω στον Κατραζή. Κουτουζής, δίνει το σπίνο Κανελόπουλος, πίτος πήρε. Λαμβαίνει την άμενα του Κερκουλά, αλλά είναι ένα άτσαλο τελείωμα από τον παίχτη των Πρασίνων. Είναι και αυτή η άμενα της Λαπούσε, η οποία κρατάει σταθερά την διαφορά στους 10. Γιόνις πήρε και εκτέλεσε από κοντά για το 42-54. Αυτό το σύν 12, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι και η μεγαλύτερη τιμή διαφοράς που έχουμε δει σήμερα. Κουτουζής θέλει να πλησιάσει τον Κανελόπουλος που φύγει μπάλα από τα χέρια. Κερία να τρέξουν ξανά τώρα οι άσπροι. Δεν πέρασε σκαστή πάσα. Κατρατζής αντάει γκάζι και αφήνει στον Κουτουζή. Συμφώνεται εκείνος για τρεις, δεν βρίσκει στο χώμα. Τελευταία 8 λεπτά στο ρολόι. Κερκουλάς αφήνει στον Μιγιόνι. Μπαρκ Σάιρ πέρασε η πάσα του, έχουμε 3 δευτερόλεπτα όμως. Κατρατζής δίνει συνέχεια στο μάτς. Μήτος και ο Κανελόπουλος πάει από τα αριστερά. Δεν θα καταλήξει εντός καλαφίου η μπαλά. Ακόμα μια χαμένη ευκαιρία για τους πράδες γυναίτες στην τέταρτη περίοδο, στην οποία δεν έχω σκοράρει ακόμα. Η πάσα του Γερκούλα θα καταλήξει εκτός. Αυτός πιέστηκε για από τρεις αντιπάλους, έγινε ακόμα το δυσκολότερο του. Και του δει. Γύρισε γρήγορα και κάλυψε το κενό ο Μπαρκ Σάιρ. Περιστροφή από τον Κουτουζή, κατεβάζει στο χέρι ο παίκτης της Έλα Πούσε και κάνει το πρώτο μαδικό τώρα για τους φιλοξενούμενους. Ο Κανελόπουλος σηκώθηκε για δύο. Πίτος ήταν σε καλύτερη θέση. Σταματάει τώρα την τρίπλα για να αφήσει έξω. Κουτουζής 6 δευτερόλεπτα. 4 τώρα, Κουτουζής προσποιείται κόντρα σε υψωμένα χέρια, θα σηκωθεί. Θέλει ξέρει πολύ προσπάθεια του όμως και ο Ζορμπάς μάζεψε. Για να πει τώρα στον Park Side. Μιγιόνις. Πάλι Park Side, σκαστή πάσα για τον Κερκουλά. Μιγιόνις κρατάει στην κορυφή, 6 δευτερόλεπτα. Πέρασε ο Ζορμπάς στα 3. Park Side βρίσκει σούτ για να προλάβει και το χρόνο. Κατρατζής τώρα. Ο Καλαματιανός πάει μέσα τον Τζορμπά, θέλει να αφήσει έτσι και πάλι για τον Κατρατζή. Δεν ήταν στην θέση στην οποία κατέληξε η μπάλα ο Σπέκτης όμως και έτσι τελείωσε το λάθος οι πράσινοι.
Σπύρος Ζορμπάς. Έκοψε ο Κουτσούκος, του πέρασε στημένη την πάσα και θα σκοράρει κιόλας εκείνος για το 42-56. 0-4 το νούμερο σκορ σε αυτά τα 4 λεπτά που έχουμε παίξει στην τέταρτη περίοδο. Ακόμα δεν έχει καταφέρει να βρουν πόντι οι Brothers United. Τώρα ο Κουτσούκος θα φτάσει κοντά, αλλά θα στοχίσει και αυτός. Άρα τις καλές προϋποθέσεις που υπήρχαν στην προσπάθειά του. Ζορμπάς στον Μιγιόνι, τι ωραία εδώ που συνεργάστηκαν οι τρεις παίχτες. Με το 42-58 ξεφεύγει τώρα η διαφορά στους 16. 5 και 20 είναι από μένα. Και έτσι το δύσκολο των Brothers United γίνεται ακόμα πιο δύσκολο. Τώρα ο Κανελόπουλος θα σπάσει το ρόδι στην τέταρτη περίοδο. Με το 44-58. Γιονίς, κύριο Κερχουλάς, κάνε βήματα όμως. Πίτος. Ραντζής θα πάρει από τον Καλαματιανό, αφήνει τον Κουτσούζη. Το ένα πόδι εκείνος δεν θα σημαδέψει σωστά. Κουλάς κρατάει. Τώρα θα αφήσει τον Μαρξάρη και εκείνος με τη σειρά του στον Ζορμπά. Περάσει πάσα τον Κουτούζη. Ζητάει και κίνηση ο Μιγιονής. Και Κουλάς αυτός θα εκτελέσει για τρεις και θα το βάλει κιόλας. 44-61. Πίτος κλείστηκε. Αυτός τον Καλαματιανό προκουτουζής τώρα στα 3. Θα αναγκαστεί να εκτελέσει και θα το βάλει όμως. Για το 47-61. Τελευταία 3-45. Δεν υπάρχει λόγος για σύγχυση τώρα από την Ελαπούτσε. Κρατάει ο Μιγιόνης. Ζητάει ο Παρξάρης, αυτόν πήγε η μπάλα. Αυτό έχει στο δίποντο, μαζέψε ο Καμπρατζής. Πίτος προσποιήθηκε. Μελόπουλος πάει με χώρα, πηδάει μπροστά το Παρξάιρ. Συγκρουστούν οι δύο παίχτες. Και έχουμε το φάουλ για τον Κανελόπουλο. Φάουλ νούμερο 2 αυτό για την Ελαπούσε στην τέταρτη περίοδο. Βάζει τη δεύτερη. 48-61. Μιγιόνις. 3-10 ακόμα για το φιναλέ. Κουτσούκος. Αυτός τον Ζορμπά. Και πάλι πάσα για τον Κουτσούκο που είσαι τον Μιγιόνι να έρχεται με φόρα. Να στοχεί εκείνο στην συνέχεια. Κουτουζής. Πάει γρήγορα στην επίθεση και θα βρει και στόχο. Για το 50-61. Καρκουλάς. Ο Ζορμπάς, δίπλα του Κουτσούκος. Μιγιόνις σηκώνεται για τρεις και βρίσκεται και στόχο, 50-64. Στο σύν 14 η Ελαπούσε, με 2-20 είναι από μένα ακόμα. Ωραία κίνηση, κρατάει κάτω το χέρι του ο Μιγιόνις. Και θα κάνει το φαουλ στον Κατρατζή. Το παραδέχεται και ίδιος. Πήγε και υποτικά και τον αντίπαλό του. Τρίτο ομαδικό αυτό για τους άσπρους. Ο
κάτσε όμως την πρώτη. 51-64. Κάνει την δεύτερη. Backside. Φαίνει στη γωνία. Ζορμπάς στα μέσα και αυτό. 51-67 για πλέον. Έχουν σφίχτα αγκαλιά σε την νίκη. Η φιλοξενούμενη ενώ που τη σας κοράρει γρήγορα στον εφημιασμό. Για το 53-67. Όπως όλα δείχνουν, μια λάπουσα θα φτάσει στην 7η νίκη της, θα πάει στο 7-5. Και θα δώσει και συνέχεια στο σερί λοιπόν. Ενώ από την άλλη Brothers United δεν θα γλιτώσουν την 8η σήμερα, θα πέσουν στο 4-8. Μαρκ Σάιρ συναδεύει σε στάκι αυτός για το 53-69. Μπάλα γρήγορα στον Κουρτούζη και πάλι. Επέστρεψε όμως άμεσα η άμυνα των άσπρων. Ανελόπουλος μπροστά από τον αναγνώστη του, θα εξτοχίσει για το 55-69. Γιόνις, 1-17 ακόμα. Μαρξάιρ, δεν πήγε κάποιος πάνω του. Παίζει και η κούραση το ρόλο της. Θα θυμίζω, μόλις μια πεντάδα κατέβηκαν σήμερα οι Brothers United, οπότε είναι λογικό να υπάρχει και ο παράγοντας κούραση στο μάτσο. Ο Κατράτσης ωστόσο θα εκτελέσει για 3 και θα το βάλει κιόλας για το 58-69. 58-48 είχε τελειώσει το πρώτο παιχνίδι. Με την Έλα Πούσο όμως θα παίρνει και πάλι την νίκη τότε. Αναγνώστο από κοντά θα στοχίσει. Μάζεψε ο Καδρατζής, τελευταία 40 δευτερόλεπτα. Βάλα μέσα στον Κουρτούζη. Θα το χάσει το τρίποδο, τελευταία 34 δευτερόλεπτα. Πλησιάζουμε λοιπόν προς το φινάλε. Τι θα γίνει? Επίθεση λοιπόν από τους άσπρους. Κάπως έτσι τελειώνει το μάτς. Με την Έλα Πούσο να επαναφέρνει την νίκη το 58-69 επί των Brothers United.